Και να τον πανηγυρίσουμε εδώ στην υψηλή κόμη του Πεδουλά, την πρόοδον τιμήν Σταυρού, αρχαία βυζαντινή κωνσταντινοπολίτικη εορτή. Δύο κοινά ανεβαίνουν στην καρδία μου σήμερα, μετά από πολλές μέρες και δικής μας σταυρώσεως. Έτσι, για να αισθανθούμε τον πόνο, τη μοναξιά του εσταυρωμένου Ιησού. Να μην είναι μόνο λόγο κενό η όποια σχέση με τον εσταυρωμένο Θεό μας, αλλά να είναι έργο κενό, πράγμα και όνομα δηλαδή. Εκτός από τον Τίμιο Σταυρών, σήμερα εορτάζει, όπως βλέπετε, στην εικόνα η οποία βρίσκεται στο κέντρο του ναού και μια ολόκληρη οικογένεια και ο δάσκαλος της οικογένειας είναι οι 7 Μακχαβαίοι παιδες, η μητέρα του Σολομονή και ο διδάσκαλος αυτών Ρεάζα, άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, άνθρωποι οι οποίοι αντιμετώπισαν την τότε εξουσία, την τότε αθεία, που δεν ήταν συγκεκαλυμμένη η τότε εξουσία και αθεία όπως τη σήμερον άθεης Ευρώπης. Ήταν εκοφαντική η παρουσία της αθείας και της ειδωλολατρίας τότε σε όλον τον κόσμο. Μόνο ο εβραϊκός λαός επίστευε στον έναν αληθινόν Θεόν και μερικοί από τους Εβραίους ακολουθούσαν τους νόμους και τα ήθη του Μωσαϊκού νόμου. Πολλοί εκ των Εβραίων ελίγησαν, όπως και σήμερα συμβαίνει πολλοί εκ των δικών μας ανθρώπων, να ρηγίζουν στα κερέσματα και να έχουμε κάποια κονδύλια από την άθεη Ευρώπη. Θυσιάζονται όλα. Αυτά ο Θεός τα βλέπει όμως. Και όπως έλεγε κάποτε και ο Άγιος Γέρον Ευμένιος, ο λεπρός μαθητής του Αγίου Νικηφόρου του λεπρού, και ας μην βλέπουν οι άνθρωποι. Βλέπει ο άγγελος μας, γράφει ο άγγελος μας, «Έχε έγνοια διάκο, τι βλέπει ο άγγελος σου», έτσι μου έλεγε. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερο κατανοούμε τα λόγια των Αγίων Γερόντων και Αγίων Μητέρων μας. Η μάνα μου έλεγε, «Πρόσεχε γέ μου, να μην γύρει ο νους σου. Πρόσεχε, τα άσπρα κατεβάζουν τ' άστρα», τα χρήματα. Αυτοί λοιπόν οι 7 Μακχαβαίοι παιδες, άνθρωποι του Θεού, την εποχή την ελληνιστική, όπου κυβερνούσε την Ιερουσαλήμ και όλη την Παλαιστίνη, ένας Μακεδόνας Έλληνας, διάδοχος, ένας από τους διαδόχους και επιγόνους, όπως λέγονται στο μάθημα της ιστορίας, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πριν
τη σάρκωση και ανάσταση του Σωτήρος Χριστού λίγον πριν. Επί αντιόχου λοιπόν του επιφανούς εξεδόθη ένα έτικτο, ένα διάταγμα που έλεγε ότι όλοι οι λαοί που είναι κάτω από την κυβέρνηση του αντιόχου του επιφανούς πρέπει να θυσιάσουν εις τα είδωλα. Και πήγαιναν ένας-ένας, πολλοί εκ των ευσεβών Εβραίων, για να τα έχουν καλά με την εξουσία και εθυσίαζαν εις τα είδωλα. Ο Ελεάζαρ ήταν καλός δάσκαλος όμως και η Σολομανή ήταν άξια μάνα, όχι μόνο λόγω της πολυτεκνίας της, 7 παιδιά, αλλά και λόγω της ευτεκνίας της, καλά παιδιά, του Θεού άνθρωποι, προτιμούσαν τον νόμο του Θεού παρά τον νόμο των ανθρώπων και ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν τα πάντα, ακόμη και αυτήν τη ζωή τους. Πράγμα που το έκαμαν όταν ενώπιον του αντιόχου του ψευδοεπιφανούς ομολόγησαν τον έναν Θεόν, τότε ένας-ένας εσφαγιάστηκαν μπροστά στους οφθαλμούς της μάνας Σολομονής και στο τέλος εμαρτύρησεν και η μάνα χαρούμενη, όχι λυπημένη, όπως είναι η σημερινή μας ψυχολογική αστάθεια, που δεν ξέρουμε να χαρούμε όταν γίνονται πνευματικές νίκες, έστω και αν στα μάτια των πολλών αυτόν φαίνεται ευτέλεια και συκοφαντία. Το ζήτημα είναι τι βλέπει ο άγγελος μας και τι βλέπει ο Θεός, όχι τι βλέπουν οι άνθρωποι. Πολλές φορές οι άνθρωποι πλανώνται και το Ευαγγέλιο είναι μάρτυρας αυτής της πλάνης των ανθρώπων. Τη μίαν ως ανάεν της υψίστης στην είσοδο του Κυρίου εις την Ιερουσαλήμ και ύστερα άρον-άρον, σταύρωσον αυτών, ο ίδιος λαός που είπε προηγουμένως το σανά εν της ψίστης. Όλοι αυτοί λοιπόν οι 7 Μακχαβαίοι παιδες, η μάνα αυτών Σολομονή και ο δάσκαλος του Ελεάζαρ εμαρτύρησαν. Δηλαδή τι σημαίνει εμαρτύρησαν? Όχι απλά έδωσαν το αίμα τους. Εκατάθεσαν την αλήθεια της ψυχής τους, έστω και αν εφαίνεται αυτή η αλήθεια μωρία, τρέλα στα μάτια των πολλών. Αυτοί προτίμησαν τη μορία της πίστεως παρά τη λογική του κόσμου τούτου, παρά τη δόξα των ανθρώπων. Τώρα η μικρή μας ιστορία. Ήμουν 20 χρονών. Δευτεροετής φοιτητής της νομικής στην Αθήνα. Ακούω για το Άγιον Όρος, ότι είναι τόπος αγιότητας, ασκήσεως, μοναχισμού, χιλιόχρονου και πλέον. Παίρνω ένα φίλο μου Παφίτη και πηγαίνουμε για πρώτη φορά το 1982, μήνα Φεβρουάριο, μέσα σε βροχές και χιόνια, στο Άγιον Όρος. Εμείς αμάθητοι από χιόνια, δεν είμαστε παιδουλιώτες, είμαστε παιδινοί. Ούτε σάκχον κοινοτάρχη μου δεν επήγα. Μου έδιναν οι καλόγεροι τα σακάκια τους για να μην κρυώνω. Ήταν νύχτα, αγρυπνία μεγάλη του Αγίου Χαραλάμπους με το παλαιό. Κάμαμε την αγρυπνία. Πήγαινε ο εντεταλμένος μοναχός
όταν εχάραξεν το φως και τελείωσεν αυτή η μυσταγωγία, να ανοίξει την εξώπορθα του ναού, δεν άνοιγε. Γιατί? Χιόνια. 1,5-2 μέτρα χιόνι. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα τόσο χιόνι. Έκαμε και έναν άνεμο το πρωί και πάγωσε το χιόνι. Και έγινε γυαλί. Εγώ να αγωνιώ. Με κατάλαβαν οι πατέρες εκεί. Μου λέει, γιατί όμοιρα έχεις αυτήν την αγωνία? Τους λέω, ξέρετε, θα σας πω την αλήθεια. Δεν ήρθα για σας. Ήρθα για να πάω στον Γέρο Παΐσιο, στον Άγιο Παΐσιο, που είναι η εικόνα του εκεί. Και ήρθα στο μοναστήρι σας, στο Κουτλουμούσι, γιατί είναι το πιο κοντινό, στο κελίν του Γέροντος Παϊσίου. Μου λέει ένας παλαιός μοναχός, γέ μου, για να πας εκεί κάτω στο κελίν του Γέρο Παϊσίου, πρέπει να μείνεις εδώ μαζί μας μια βδομάδα. Θέλει μια βδομάδα να αυτόν το χιόνι να λιώσει. Τι λες, του λέω. Μου λέει, ναι, όπως επάγωσε, θέλει μια βδομάδα. Έμεινα μια βδομάδα. Και από τότε έκανα και κάνω τον καλόγυρο. Στη βδομάδα πήγαμε στον Άγιο Παΐσιο, τον ευρήκαμε με ένα φτιάρι να καθαρίζει το διάδρομο για να μπορούν οι προσκυνητές να τον πλησιάζουν. 2 Κυπριόπουλα μπροστά σε έναν αγιορείτη Καπαδόκιν Άγιο. Ελάτε μέσα, παιδιά, λέει, από την Κύπρο είστε. Να μην κρυώνετε. Έχω λίγη ζεστασιά, λέει, στο κελί μου. Ελάτε. Μας πήρε στην Παναγούδα μέσα στο μικρό ναίσκον του. Μόλις έμπαινε στις πόρτας δεξιά. Και μόλις με είδε, ξέρετε τι μου είπε? Εσύ ψηλέ μου, λέει, τώρα που θα κατέβεις στην πόλη που σπουδάζεις, στην Αθήνα, και δεν του είπα τίποτα, να πάει να βρεις κάτι με τα χειρισμένα βιβλία που πουλούσε κάτι αμαξάκια και να αγοράσεις την Παλαιά Διαθήκη. Εδιέβασες την Παλαιά Διαθήκη? Του λέω, εδιέβασα μόνο μπροστά, πώς δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, όπως τα γράφει ο προφήτης Μωυσής. Όχι, μου λέει, να πας, μου λέει, αυτά που θα σου χρειαστούν όταν μεγαλώσεις, αυτά να διαβάσεις. Του λέω, μα είναι πολλά βιβλία, όπως είδα, η Παλαιά Διαθήκη. Ναι, μου λέει, γε μου, είναι πολλά. Εσύ να διαβάσεις τους Μακαβαίους που γιορτάζουν σήμερα. Αυτού να διαβάσεις. Ούτε ήξερα ποιοι είναι οι Μακαβαίοι. Αυτόν κάποτε που έκαναν οι Μακαβαίοι θα πρέπει να το κάνεις και εσύ πολλές φορές. Και θα ξανάρχεσαι να με βλέπεις μια φορά το χρόνο. Αν κάνεις 7 χρόνια, θα έρθεις 7 φορές. Και μετά μου είπε, θα κάνεις και μοναστήρια εσύ. Και έλα να σου δείξω, μου λέει, πώς να τα κάνεις. Και χάραξεν στη γη έναν ορθογόνιο, το εμοίρασεν από τη μέση και μου είπε 2 αυλές. Μια για όλον τον κόσμο, μια για τους μοναχούς ή τις μοναχές. Για να μην γκρινιάζουν οι μοναχοί, μου λέει, ούτε οι μοναχές. Του λέω, μα θα κάνω έτσι πράγματα εγώ? Τώρα εγώ 20 χρονών. Όχι τώρα, μου λέει, όταν μεγαλώσεις και γίνεις επίσημο πρόσωπο. Κύριε Λέησον, λέει. Έκανα υπακοήν όμως. Επήγα στην Αθήνα, πήγα μια Παλαιά Διαθήκη μεταχειρισμένη, την αγόρασα και άνοιξα να δω με μεγάλη αγωνία και περιέργεια πώς έζησαν αυτοί οι Μακαβαίοι. Εγώ περίμενα με τα δικά μου νεανικά και φοιτητικά μάτια και οράματα ότι θα ήταν κάτι δοξασμένοι αυτοί και θα δοξαστώ κι εγώ.
Διαβάζω και τι βλέπω. Εσφάξαν και τους 7. Α, Παναγία μου, λέω. Την επόμενη χρονιά, συνεπής στην υπόσχεση που έδωσα στον άνθρωπο του Θεού, εξαναπήγα. Του λέω, μα τι μου λες να διαβάσω. Το διέβασες. Του λέω, το διέβασα. Εσφάξαν τους. Λέει μου, Διέ μου, δεν είναι για τη σφαγή που σου είπα. Δεν θα σε σφάξει κανένας. Αλλά θα χρειαστεί, όταν μεγαλώσετε και γίνετε πρόσωπα επίσημα της Εκκλησίας, να ομολογήσετε την πίστη σας όπως την ομολόγησαν οι 7 Μακκαβαίοι πέρας. Πρέπει να γίνετε δάσκαλοι όπως τον Άγιον Ελεάζα. Πρέπει να βρείτε μανάδες όπως την Αγία Σολομονή, που να μην κάνουν παιδιά για να πεθάνουν, να κάνουν παιδιά για την αιώνια ζωή, δηλαδή που να κάνουν παιδιά Αγίους. Ένας Άγιος δεν πεθαίνει, γίνεται εικόνα του Θεού και ζει αιώνια. Κατάλαβα. Πέρασαν τα χρόνια, έγινα Μητροπολίτης εδώ στην ευλογημένη μας Μητρόπολη της Μόρφου. Του εδιηγήθηκα αυτόν όταν έγινε ιερέας ο Παπάλουκας, νομίζω. Δεν το έλεγα. Ερχόμουν εδώ, έκαμνα την πανήγυρη του Τιμίου Σταυρού, δοξάζω τη δύναμή του και την ενέργειά του, δεν έλεγα τίποτα. Εμνημόνευα από μέσα από τους Μακκαβαίους. Το είπα στον Παπάλουκα. Μου λέει, Δεσπότη μου, να κάνουμε μια εικόνα των 7 Μακκαβαίων. Του λέω, να κάνουμε, Λούκα μου. Βρε σε ένα δωρητή. Ήβρα τον, λέει. Ποιον, εσένα. Όχι, λαλί μου, για χρήματα. Για τις εκκλησίες μου, λέει, οι παιδουλιώτες και οι μαραθεύτες είναι πολλά χουβαρτάδες. Αλλά μου λέει, και εσύ άνθρωπος είσαι, να αφήσεις το πέρασμά σου μια εικόνα, αφού εσυνδέθηκες με τούτους τους Αγίους. Και κάμαμε αυτήν την εικόνα και γράψαμε από κάτω, όσο θυμάμαι, αξίωσε με Κύριε να έχω την ομολογία των 7 Μακκαβαίων εδώ. Αλλά πάντοτε, όταν ομολογείς την αλήθεια, και εσείς πολλές φορές θα το έχετε πράξει, ακόμα και στα παιδιά σας, που είναι επηρεασμένα από την άθεη Ευρώπη και την νοοτροπία της και τις συνήθειές της και τα εγγόνια σας, το σούτο μάλλον οι ξένοι, θα σας κοροϊδεύσουν, θα σας πουν οπισθοδρομικούς, ότι αυτά δεν γίνονται τώρα. Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά που λες, πάτερ μου και δεσπότη μου και πατέρα μου και μητέρα μου. Αλλά εσείς πρέπει να είστε σταθεροί και να τους λέτε την αλήθεια, για να είναι άνθρωποι της αιώνιας αλήθειας, της αιώνιας ζωής του Χριστού. Και ακούτε τι λέει ο σημερινός Απόστολος προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα. Πώς αρχίζει? Αδελφοί, ο λόγος ο του Σταυρού της μένα απολυμμένης μορία εστί. Όταν, λέει, κάνουμε λόγο για τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού και ότι πάνω σε αυτόν το ξύλο, το ατιμωτικόν, εσταυρώθην ο Θεός του σύμπαντος κόσμου, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, σε αυτούς που είναι απολυμμένοι, που είναι χαμένοι δηλαδή και ξεχασμένοι από τον εαυτόν τους και από τη μνήμη του Θεού, αυτός ο λόγος φαίνεται μορία, τρέλα, παράλογο. Όμως της δε σωζωμένης ημίν δύναμις Θεού εστί. Σε αυτούς, λέει, που είναι προορισμένοι για σωτηρία, είναι η δύναμις του Θεού απάνω στον Τίμιο Σταυρόν
γιατί πάνω στον Τίμιο Σταυρόν καταδέχτηκε να απλώσει τας χείρας και τας παλάμας και τους πόδας και όλον του το θεανθρώπινο σώμαν ο Κύριος μας Ιησούς. Γέγραπτε γάρ, απολώ την σοφίαν των σοφών και την σύνεσιν των συνετών αθετήσω. Εγράφτηκε, λέει, από παλαιότερα ότι θα απολέσω αυτήν τη σύνεση, την ψευτοσοφία, την ψευτολογική, την ψευτοεπιστήμη, γιατί θα εισαγάγω από εδώ και πέρα, λέει ο Θεός, μια άλλη λογική, έναν άλλο λόγο, του Θεού λόγων, γι' αυτόν και θεολογία. Αυτόν λοιπόν ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Η Ευρώπη και ιδιαιτέρως η νέα τάξη πραγμάτων εισήγαγε και δεν το καταλάβαμε και δεν μιλήσαμε οι αρχιερείς και οι ιερείς. Ήθη και έθιμα παράδοξα, ξένα προς τον νόμο του Θεού, που όταν οι γονείς δεν προσέξουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, επιδρά αυτός ο άνομος νόμος, ο άθεος νόμος, στη διαμόρφωση των παιδιών μας. Γι' αυτόν παρακαλώ την αγάπη σας, μην βλέπετε εάν οι πολλοί μας εμπέζουν, εάν μας σταυρώνουν. Ο Θεός μας είναι σταυρωμένος. Ο Θεός μας, για να αναστηθεί προηγουμένως, τον ενέπαιξαν με χλαμίδαν κόκκινη και με κάλαμον εις το χέρι του. Και όμως αυτός ο Θεός επί του σταυρού ενίκησε τον θάνατο, ενίκησε την αμαρτία, ενίκησε τον διάβολο. Άρα εμείς δεν έχουμε, αν θέλουμε να νικήσουμε αυτά τα τρία, να ακολουθούμε τον λόγο του Σταυρού και όχι τη λογική αυτής της εποχής, της νέας αταξίας, λέω εγώ, όχι της νέας τάξης πραγμάτων. Αυτή έτσι την παρουσιάζω, ότι είναι νέα τάξης, με νέα ήθη, με νέα νοοτροπία, με νέα δημοκρατία, και όμως δεν αντέχουν το διαφορετικό λόγο. Δεν αντέχουν το να κατηχήσουμε τους πιστούς μας όπως πρέπει κατά την παλαιάν και καινήν Διαθήκη. Αυτά είχα να πω στην αγάπη σας σήμερα, λόγων επικαιρών και εορταστικών και βιωματικών ταυτοχρόνως. Και εύχομαι κι εσείς να έχετε δύναμη και όταν σας διώκουν, όχι για τις εξουσίες σας, όχι για την εμορφιά σας, όχι για τα χρήματα, αλλά για τον Χριστόν, τότε να χαίρεστε, να μην λυπάστε. Τότε μετέχετε του μακαρισμού που λέει «Μακάρι εστέ, όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσιν ημάς και ύποση παν πονηρό ρήμαν καθημών, ψευδόμενοι ένε και νεμού». Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Με πήρε ένας δεσπότης του Πατριαρχείου Ευσές, μου λέει «Αγαπητέ μου νεόφυτε, μη λυπάσαι για αυτά που ακούς, οι προσευχές μας είναι δίπλα σου». Του λέω, και μου είπε αυτόν τον μακαρισμό. Του λέω «Αδερφέ μου, μα δεν λυπούμε και έχω και μυστική χαρά στην καρδία μου ως δώρον του Αγίου Πνεύματος και ειρήνη». Και ο λόγος του, λέω, είναι γιατί μετέχω αυτού του μακαρισμού αναξίως. Και αν θέλει ξανά και ξανά. Ο Άγιος Μάμας μας εκπαίδευσε από το 2003. Και από τότε γνωρίζουμε και των ονειδισμών και των σταυρών, γιατί προσδοκούμε την δόξα όχι των ανθρώπων, αλλά του Θεού. Την εύχομαι και σε εσάς, να την εύχεστε και εσείς σε εμάς.
διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σώσον.